Όμως ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, υπήρξε και μία αναφορά η οποία έχει για κάθε έναν ο οποίος θέλει να διατηρήσει μία στοιχειώδη σχέση με τον καλώς εννοούμενο πατριωτισμό εγείρει μείζον θέμα, μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση στο σύνολό της. Ως γνωστόν, η επέκταση της αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια είναι ένα αναφέρετο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της πατρίδας μας που απορρέει ρητός από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η τοποθέτηση του Υπουργού της Κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη ότι αποτελεί εθνικισμό η επέκταση των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας στα 12 μίλια είναι μία τοποθέτηση η οποία αντιβαίνει τον πυρήνα, την καρδιά της εθνικής στρατηγικής των εθνικών συμφερόντων των απαράγραπτων εθνικών δικαίων. Θέτουμε λοιπόν επιτακτικά ρητός και κατηγορηματικός πρώτης ευθύνης του τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ή θα ανακαλέσει ζητώντας συγγνώμη ο κύριος Χρυσοχοίδης για αυτή την αθλειότητα που ξεστόμησε ή ο κύριος Μητσοτάκης θα τον αποπέμψει. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβει ο ίδιος και η κυβέρνησή του στο σύνολό της αυτή τη βαριά ιστορική ευθύνη για αυτό το χωρίς προηγούμενο ιστορικό ατόπιμα απέναντι στα εθνικά μας δίκαια. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτή την χώρα να ονομάζουμε εθνικισμό την άσκηση των απαράγραπτων δικαιωμάτων μας, τότε δεν θα πω κύριε Πρόεδρε ούτε ότι αυτός είναι τελικά ραγιαδισμός και δουλοπρέπεια. Θα πω ότι έτσι αυτή η πατρίδα δεν έχει